Υποψήφιος με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας θα είναι στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές ο Γρηγόρης Πασπάτης. Και θα εκλεγώ τώρα. Αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Θα πιστεύετε? Ναι, το πιστεύω ότι θα εκλεγώ τώρα. Γιατί βλέπω ότι έχω πια μια... υπάρχει μια αθρηστική επίδραση σε ορισμένα θέματα, πολιτικά πάντα. Και νομίζω ότι έχω αυτή την αίσθηση, δηλαδή, ότι αρχίζω να εκφράζω μεγαλύτερες μάζες από αυτές που εξέφραζα το 19. Οι συσχετισμοί δηλαδή αλλάζουν, το βλέπετε αυτό? Δεν είναι θέμα συσχετισμού, είναι θέμα ο κόσμος. Και μέσα στο ψηφοδέλτιο. Είναι θέμα ο κόσμος πώς το βλέπει. Δεν είμαι, σας ξαναλέω. Μένα θα με εκλέξει ο κόσμος, δεν με εκλέξει το ψηφοδέλτιο. Βλέπετε δηλαδή από τον κόσμο μια μεγαλύτερη αποδοχή. Ναι. Μια μεγαλύτερη αποδοχή. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, μιλώντας στην εκπομπή Ελεύθερο Σημείο της Κρήτη TV και το δημοσιογράφο Λευτέρη Συμβουλάκη, σε ό,τι αφορά τα αυτοδιοικητικά, ήταν απόλυτος. Είτε εκλεγείτε βουλευτής, ναι, είτε όχι, υπάρχει ένα αίτημα από την παράταξή σας εδώ τοπικά. Ναι. Δηλαδή, εννοώ από την τοπική Νέα Δημοκρατία και τη βάση εδώ, που λένε ότι στις επόμενες δημοτικές εκλογές θα ήθελα να σας δουν υποψήφιο δήμαρχο. Το σκέφτεστε αυτό εσείς? Όχι. Είμαι απόλυτος σε αυτό το θέμα. Εμένα ο κύκλος μου στην τοπική αυτοδιοίκηση ολοκληρώνεται του χρόνου το Δεκέμβριο. Ο Γρηγόρης Πασπάτης υπεραμείνθηκε των επιλογών της Δημοτικής Παράταξης Δύναμη Πολιτών, σημειώνοντας πως θα ήθελε να συνεχίσει να υπάρχει και στις αυτοδιοικητικές εκλογές το φθινόπωρο του 2023. Πραγματικά θα ήμουν χαρούμενος να συνεχίσει η Δύναμη Πολιτών, να συνεχίσει επικαιροποιώντας τις κοινωνικές και πολιτικές της βλέψεις και στο 2023, δηλαδή 10 χρόνια μετά από τότε που δημιουργήθηκε.